Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα δούμε την πολιτική επικαιρότητα με την Ελένη Θεοχάρους, ευρωβουλευτής και επικεφαλής του κινήματος Αλληλεγγύη. Ότι εκμεταλλευόμαστε όποτε είναι στην Κύπρο, να έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Κρυώνετε εσείς, μαθημένοι είστε. Βρυξέλλες έχει παραπάνω κρύο. Εδώ κάνει λίγο ψύχρα και λέμε. Σούζει λίγο γιατί τα σπίτια μας δεν είναι προσαρμοσμένα για χαμηλές θερμοκρασίες. Έχουμε μάθει αλλιώς. Θα περάσουμε στο Κυπριακό σίγουρα γιατί είναι το μείζον και μας απασχολεί όλους. Ήθελα όμως πριν να ξεκινήσουμε για το Κυπριακό να δω λίγο με την αλληλεγγύη. Πώς είναι τα πράγματα, υπάρχει αποδοχή από τον κόσμο, υπάρχει έτσι, λένε, μπράβο Ελένη, καλά έκανες, προχώρα. Εμείς δεν έχουμε κάνει δημοσκόπηση ακόμα. Η δημοσκόπηση που έχουμε στα χέρια μας είναι οι αντιδράσεις του κόσμου και η στήριξη που απολαμβάνει η αλληλεγγύη και η παρότρινση του κόσμου να κατέβουμε με ένα καθαρό σχήμα που δεν αυτόνομα. Θα κουβαλάει, ναι, αυτόνομα που δεν θα κουβαλάει βαρύδια από το παρελθόν. Αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε και ο καθένας που έχει λευκό πολιτικό μητρό και ποινικό μητρό είναι ευπρόσδεκτος να έρθει να ανέβει στο τρένο της αλληλεγγύης. Κάναμε μια προσπάθεια, όπως είναι η βασική μου φιλοσοφική θεώρηση, να συνενωθούν όλες οι δυνάμεις οι οποίες αγωνιούν και πονάνε για την εξέλιξη στην οποία βρίσκεται το Κυπριακό. Όλες αυτές τις αισιοδοξίες εγώ προσωπικά δεν τις πιστεύω, αλλά είναι και πολλοί άλλοι που δεν πιστεύουν ότι το Κυπριακό οδεύει προς μια καλή λύση. Μακάρι να δώσει ο Θεός και να έχουμε μια καλή λύση. Αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτό που θα έρθει θα είναι τρεις χειρότερο από το σχέδιο ΑΝΑΝ. Εν πάση περιπτώσει, όλοι όσοι αγωνιούν προς αυτή την κατεύθυνση έκαναν μια προσπάθεια, ακόμη και το Σαββατοκύριακο γινόντουσαν κάποιες διεργασίες για την συνένωση του χώρου. Εξ όσων γνωρίζω, αυτό δεν μοιάζει να μπορεί να υλοποιηθεί. Δηλαδή, αποφασίστε να κατέβετε αυτόνομα. Ναι, και η απόφαση μας είναι να κατέβουμε αυτόνομα. Βεβαίως, υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις. Έτσι, είναι το ζήτημα πότε θα γίνουν τα δημοψηφίσματα. Θα γίνουν εκλογές. Πώς θα είναι ο βίος αυτής της Βουλής. Μια Βουλή που θα είναι βραχίδια ή θα είναι θρησιγενής ή θα κρατήσει 2 μήνες. Καταλαβαίνετε ότι ενδεχομένως δημιουργεί άλλα δεδομένα στις εκτιμήσεις των πολιτικών κομμάτων. Τώρα, κύριε Θεοχάρου, δεν σας και να τονίσω, ναι. Είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δεν γνωρίζουν οι πλήστοι. Ίσως κρατιούνται γύρω από, μέσα σε ένα κύκλο εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι με νύχια και με δόντια προσπαθούν να προωθήσουν τη συγκεκριμένη ιδέα εξουθενώνοντας οποιαδήποτε αντίθετη άποψη, φημώνοντας οποιονδήποτε άλλον δεν λέει τα ίδια πράγματα μαζί τους ή προσπαθώντας να τον γελιοποιήσουν ή να τον εξουδετερώσουν με τον κάθε τρόπο. Ο κόσμος είναι αυτός που κρίνει όμως. Ο κόσμος είναι αυτός που κρίνει. Το θέμα είναι ο κόσμος να μπορεί να ακούει. Το θέμα είναι να φτάνει η φωνή, και των αντιφρονούντων σε εισαγωγικά, για να χρησιμοποιήσω ένα προσφυλή μας όρο από το παρελθόν. Εσείς είστε ένα άτομο πολύ πολιτικοποιημένο, με απόψεις καθαρές. Δεν νομίζω να... ούτε καν να είστε στο στρατόπεδο των αντιφρονούντων. Είναι απόψεις οι οποίες γίνονται σεβαστές από τον κόσμο, είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς. Να ρωτήσω κάτι, το 3,6% δεν σας απασχολεί ότι είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να σας στερήσει την είσοδο στη Βουλή? Ακούστε, το αντικειμενικός στόχος δεν είναι το 3,6%, ούτε το 5%, ούτε η είσοδος, ούτε η μη είσοδος στη Βουλή. Είναι η κατάθεση των θέσεων και η δυνατότητα που μπορεί μέσα από μια εκλογική διαδικασία να παρασχεθεί για να ακουστεί η φωνή αυτών των ανθρώπων, ναι, που έχουν τόσο μεγάλη έγνοια και αγωνία για το τι θα συμβεί στον τόπο μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα είναι τεχνητά. Και ξέρετε, είναι τεχνητά γιατί όταν έρχεται το μεγαλύτερο κόμμα 6 μήνες πριν από τις εκλογές να αλλάζει τον εκλογικό νόμο, να ανεβάζει το εκλογικό μέτρο στο 5%, κάναμε τόσες μάχες για την απλή άδολη αναλογική του 1,8, έρχεται το αλλάζει στο 5% και ύστερα έρχονται άλλοι ακόμη πιο έξυπνοι και κάνουν το εκλογικό μέτρο από 5% 3,6. Τα είχαμε δει μία συγκατάβαση, αλλά στην πραγματικότητα αυτή η συγκατάβαση ήταν για να παρεμποδίσει
τα μικρά κόμματα, τα οποία το καθένα με την ιδιαιτερότητα του, με, την, με τον τρόπο που σκέφτεται τον διαφορετικό, με τις διαφορετικές ιδέες, να μην τους αφήσει να συνενωθούν, γιατί ο καθένας έχει την προσδοκία ότι το 3,6% θα το συγκαλύψει. Εμείς δεν μιλάμε για αυτά τα μεγέθη και δεν μιλάμε για αυτούς τους αριθμούς και ούτε μας απασχολούν. Εμείς θα καταθέσουμε την άποψή μας, εμείς προσκαλούμε τον κάθε πολίτη που νοιάζεται για αυτόν τον τόπο να έλθει, να ανέβει στο τρένο της αλληλεγγύης και να πορευτούμε όλοι μαζί. Από εκεί και πέρα, κύριε Δημητρόπουλε, έχω πει χιλιάδες φορές ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε εμφύλιο σε αυτόν τον τόπο. Θα παλεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι το τέλος. Θα παλεύουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα του κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Έχετε ενημερωθεί, ενημερώνεστε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις εξελίξεις? Όχι, αλλά ούτε η Βουλή δεν έχει ενημερωθεί. Από ό,τι γνωρίζω, στις 13 του Φλεβάρι θα ενημερωθεί η Βουλή. Κάποια στιγμή θα ενημερωθεί και ο κυπριακός λαός. Για την ώρα ενημερώνομαι κυρίως από τις δηλώσεις των Τούρκων πολιτικών, από όλα όσα συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι διαρρέει στον κυπριακό τύπο και τις δηλώσεις Κυπρίων πολιτικών, τις οποίες βεβαίως φιλτράρω πολύ περισσότερο από όλες τις άλλες. Η ενημέρωση, και εμείς ενημερωνόμαστε από τις δηλώσεις των Κυπρίων πολιτικών, των Τούρκων πολιτικών, αλλά αυτό δίνει λίγο επικίνδυνο με την έννοια ότι εκεί είναι μια οπτική γωνία όπως τη βλέπουν οι Τούρκοι πολιτικοί, που προφανώς μπορούν να θέλουν να χαράξουν και μια πολιτική όπως τους βολεύει. Ναι, πολύ σωστά τα λέτε. Είναι μια οπτική γωνία που δείχνει την τοποθέτηση της Τουρκίας. Υπάρχουν όμως δύο σημεία. Ότι η Τουρκία πάντα λέει την αλήθεια και αποκαλύπτει αυτό που σκοπεύει να κάνει, δεν μπλοφάρει. Δεν κρύβεται, δεν λέει άλλα και κάνει άλλα. Μπορεί να κάνει κάποιους τακτικισμούς, αλλά αυτό που στοχεύει να κάνει, αυτό κάνει. Και οι μέτερες δυνάμεις, αντί να το κατανοήσουν αυτό το πράγμα, θεωρούν ότι η Τουρκία, ναι, θα είναι πιο διαλλακτική στο τραπέζι, ναι, θα κάνει εκείνο στο τραπέζι, ναι, κάτω από το τραπέζι θα μας δώσει εκείνο και το άλλο. Και ζούμε με αυτή την ψευδέστηση ότι η Τουρκία θα συγκατανεύσει για να λυθεί το Κυπριακό. Η Τουρκία, όσον αφορά τις εγγύησεις, έχει δέσει το γάιδαρο της. Με τις συμφωνίες που έχει κάνει με το ψευδοκράτος, είτε και εφόσον οι συμφωνίες αυτές θα ισχύουν και μετά την συνομολόγηση της τρομερής λύσης των δύο συνιδρυτικών κρατών, του Βορείου Κρατηδίου και του Νοτιού Κρατηδίου, και εφόσον το Βόρειο Κρατηδίο θα είναι ήδη αμυντικά συνδεδεμένο με την Τουρκία, τι εγγύησεις χρειάζεται? Και τι εγγύησεις είχε όταν εισέβαλε στο Ιράκ και τι εγγύησεις είχε όταν εισέβαλε στη Συρία? Χρειάζονται εγγύησεις από την Τουρκία. Εγγύησεις για τη βιωσιμότητα της λύσης πρέπει να υπάρξουν. Διότι είναι πολύ εύκολο μια προσπάθεια που θα καταλήξει κάπου να καταρρεύσει μέσα σε κάποια 24 ώρα, αν δεν υπάρξουν εγγύησεις βιωσιμότητας. Βεβαίως υπάρχει μία και αδιαπραγμάτευτη εγγύηση για την βιωσιμότητα της λύσης. Να καλλιεργήσει το περιδικαίου αίσθημα στον κάθε πολίτη. Αν δεν είναι μια δίκαιη λύση, σίγουρα με την πρώτη ευκαιρία μπορεί να καταπιεστούν κάποιοι που θα αντιδράσουν, μπορεί να κατηγορηθούν ότι αντέδρασαν βία και έριξαν πέτρες, ξέρω και εγώ, σε ένα τουρκό μαχαλά. Μπορεί να... Αυτά τα πράγματα θα τα έχουμε, ή μπορεί να τα έχουμε, μπορεί και να μην τα έχουμε. Εγώ πιστεύω ότι ο πολιτικός πολιτισμός του λαού μας είναι αρκετά ψηλός για να μην παρασυρθεί σε αυτού του είδους τις ενέργειες. Αλλά συμβαίνουν και σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Συνεπώς, ναι, μπορεί να συμβούν και σε αυτές τις περιπτώσεις. Το κύριο καθοριστικό για την βιωσιμότητα της λύσης είναι να είναι μια δίκαιη λύση που θα αποκαθιστά το έγκλημα της κατοχής, τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε η Τουρκία, το γεγονός ότι αυτός ο λαός ζει καταφρονεμένος ακόμα σε προσφυγικούς οικισμούς εδώ και 40 χρόνια και αυτούς τους προσφυγικούς οικισμούς κανένας Ευρωπαίος δεν γνωρίζει την ύπαρξή τους. Θεωρεί ότι αυτό που βλέπει είναι η γυαλιστερή βιτρίνα που του δείχνουμε όταν έρχεται στην Κύπρο. Σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι γι' αυτό που είναι τεράστια σημασία. Να καταργηθούν οι προσφυγικοί οικισμοί, να νιώσει εκείνος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε περισσότερο από όλους ότι, ναι, εκείνο που επέρχεται μπορεί να έχει τα κάποια τροτά του, εφόσον είναι μια επώδυνη, ένας οδυνηρός συμβιβασμός που τον έχουν αποδεχτεί όλοι, αυτό τον οδυνηρό συμβιβασμό, παρόλο που
και η ανακήρυξη του ψευδοκράτους και οι παρασπονδίες της Τουρκίας και οι εγκληματικές της ενέργειες μέσα στις θάλασσες μας και το γεγονός ότι οι θέσεις που προβάλλει συνεχώς κάθε άλλο παρά σεβασμό δείχνουν προς τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό θα μας έδινε πολλές φορές το δικαίωμα να απαγκιστρωθούμε από αυτή την ιστορία. Εμείς επιμένουμε εκεί κολλημένοι και προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία βεβαίως δεν κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κυπρίων πολιτών. Χτες γύρισε από την Τουρκία, από τις επαφές που είχε εκεί στην Τουρκία ο κύριος Κυπριανού, δήλωσε ότι μια πολύ πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία, είπε ότι έχει ελπίδα, τον άκουσα έτσι με προσοχή, είπε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες, αλλά στο τέλος μπορεί να υπάρχει μια ελπίδα ότι μπορούμε να δούμε κάτι καλό. Συμμερίζεται την άποψη ότι η Τουρκία θέλει να λύσει το Κυπριακό? Ναι, βεβαίως. Η Τουρκία θέλει να λύσει το Κυπριακό με τους δικούς της όρους ακόμα και σήμερα. Αλλά η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από τους δικούς της όρους. Και οι στόχοι που επετεύχθησαν, δεν έχω ενημερωθεί επακριβώς για τις δηλώσεις του κ. Κυπριανού, αλλά μου φαίνεται ότι άκουσα ότι δήλωσε πως οι στόχοι του επετεύχθησαν. Ότι μετέφερε τις απόψεις της ελληνοκυπριακής πλευράς. Εγώ εκείνο που σκέφτηκα. Αυτό φαντάζομαι ήταν στόχος. Ναι, αν έχει μεταδοθεί έτσι, με μια επιφύλαξη το λέω, αλλά αν έχει λεχθεί αυτή η φράση, εγώ εκείνο που έχω να απαντήσω είναι ότι οι στόχοι της Τουρκίας επετεύχθησαν πλήρως. Η πρόσκληση προς τον άντρο Κυπριανού είχε ως στόχο, κατά τη δική μου εκτίμηση, να διασφαλίσει η Τουρκία ότι τουλάχιστον τα δύο μεγάλα κόμματα θα βρεθούν στο ίδιο μετερίζει όταν θα τεθεί μπροστά στον λαό μια λύση που δεν θα ικανοποιεί τις προσδοκίες του, αλλά θα έχει πασπαλιστεί με ζάχαρη σε τέτοιο βαθμό που πολύ ο μη υποψιασμένο να μην το καταλάβει. Μπορεί να μην έχουμε το χρόνο να το ψάξουμε. Μπορεί να είναι ακαριέα η πρόσκληση για προσφυγή στις κάλπες για τα δημοψηφίσματα, που να μην προλάβουμε να κάνουμε οτιδήποτε. Βλέπετε, μας παίζουν σαν τη γάτα με το ποντίκι. Οι εκλογές θα γίνουν, δεν θα γίνουν. Τα δημοψηφίσματα αυτό που λέτε, 26 Μαρτίου μέχρι τον Μάιο, λίγο μετά τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο, τον Νοέμβριο, μέσα στο έτος, το πρώτο εξάμηνο, ο Γιούνκερ διατυμπανίζει, ντελαλίζει σε όλους τους τόνους ότι μέχρι τον Ιούνιο θα ανοίξει και όλα τα κεφάλαια. Πολλά πράγματα ακούγονται, η περιραίωση ατμόσφαιρα είναι κάπως περίεργη. Επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωπος της ειλικρίνειας. Δεν είναι περιραίωση η ατμόσφαιρα, είναι ζελέ. Είναι ζελέ. Ναι. Έχει γίνει ζελέ και μέσα σε αυτό το ζελέ κολυμπάμε. Αυτό πρέπει να το προσέξει ο κάθε Κύπριος πολίτης. Δηλαδή, αν ήταν περιραίωση η ατμόσφαιρα, θα ανέμενε και κάποιος κάποιες δόσεις ελπίδας. Ναι. Κάποιοι μπορεί να νιώθουν ελπίδα, βέβαια. Τώρα ρωτήσω κάτι. Επειδή λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Λέτε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί και τα δύο κόμματα, να πω, και το ΟΔΙΣΥ και το ΑΚΕΛ, να θέλουν μια κακή λύση? Είναι λιγότερο πατριώτης από κάποιους άλλους που δεν θέλουν λύση? Δεν έχω πει κάτι. Δεν έχω πει κάτι. Στο μυαλό του κόσμου μας ακούει, ας πούμε. Ναι, έχω πει. Γιατί να θέλουν μια κακή λύση αυτή? Ναι, έχω πει ότι έχουν τόσο πολύ καταληφθεί από αυτή την έννοια του ότι μόνο αυτός είναι ο δρόμος προς τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουν γίνει ενδεχομένως τόσες πολλές υποχωρήσεις και δεσμεύσεις που ακόμη δεν έχουν παρουσιαστεί στο λαό. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι δεν θα αποδεχθεί τις συγκλήσεις του Χριστόφια Ταλάτ. Οι συγκλήσεις του Χριστόφια Ταλάτ ακούγονται καθημερινά ότι είναι γύρω από αυτές που περιφέρεται η όλη συζήτηση. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι δεν θα φέρει κάτι ανάλογο. Το έδωσε και γραπτό αυτό με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή περιστρέφονται γύρω από τη λύση του σχεδίου ΑΝΑΝ. Μα ο Κυπριακός λαός εκλήθη και απέρριψε αυτή τη μορφή της λύσης. Από εκεί και πέρα ακολουθήθηκε πολιτική η οποία κάθε άλλο παρά ήταν προς την κατεύθυνση που επέβαλε ο Κυπριακός λαός, που ζήτησε με την ψήφο του Κυπριακού λαού. Ναι, το όχι του Κυπριακού λαού. Ακολουθήθηκε μια πολιτική τσιμεντώματος του ναι, για να χρησιμοποιήσω και μια φράση του σειρμού της εποχής εκείνης, και όλες οι ενέργειες αποσκοπούσαν στο να βρεθεί μια φόρμουλα να περάσει στον λαό το σχέδιο ΑΝΑΝ με τις οποιασδήποτε μικροπαραλλαγές και μικροδιαφοροποιήσεις. Νομίζω ότι από τη στιγμή που θεωρείς ότι είσαι έτοιμος να αποδεχθείς λιγότερα δικαιώματα
και να αποδεχτείς τους κινδύνους που θα ελοχεύουν για αυτές τις λύσεις και τον κίνδυνο της οριστικής διχοτόμησης, γιατί αυτό το πράγμα είναι οριστική διχοτόμηση, είναι, πέρα για, δεν, είναι ψευδεπίγραφο αυτό για επανένωση, με τις δύο χωριστές εξουσίες, με τους δύο, τις δύο κοινότητες να ζουν χωριστά, όσα και αν λέγονται για την ελεύθερη εγκατάσταση κλπ. Η μίληση τι είναι? Κανείς δεν μίλησε για μίληση. Όχι, λέω, μακάρι, που φτάσουμε πάλι σε ένα αδιέξοδο. Τι μπορεί να σημαίνει, πώς μεταφράζεται αυτό? Μα το αδιέξοδο θα φτάσει στο αδιέξοδο αν δεν έχεις μέσα στο νου σου εναλλακτικές πορείες και εναλλακτικές προτάσεις. Εδώ υπάρχουν τόσα στοιχεία τα οποία μπορούμε να κινητοποιήσουμε προς την κατεύθυνση της αλλαγής. Ποιο κόστος πληρώνει η Τουρκία? Η Τουρκία λέει να καταλάβει το όφελος της από τη λύση του Κυπριακού. Το όφελος της Τουρκίας εμείς θα της το εξηγήσουμε. Δεν ξέρει ότι με τη λύση του Κυπριακού θα καταλάβει την Λεβαντίνη και θα κάνουν παιχνίδι με το Ισραήλ και η Κύπρος θα εξαφανιστεί από τον ενεργειακό χάρτη. Εμείς εξηγήσουμε στην Τουρκία το όφελος της. Αυτό επιδιώκει η Τουρκία και αυτό προσπαθεί να κάνει. Το κόστος που βίσταται η Τουρκία από τη μη λύση του Κυπριακού, μπορεί ποιος το μέτρησε να... ποτέ? Ποιο είναι το κόστος που βιώνει σήμερα η Τουρκία? Αν η Κύπρος επέμενε να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία για τη συμπεριφορά της στις Ανατολικές Θάλασσες πέρυσι, θα μπορούσε να το είχε κερδίσει. Γιατί τώρα δεν βλέπω κάποιο κόστος να έχει δηλαδή. Ποτέ δεν είχε κόστος. Καλύτερη σχέση με την Ευρώπη έχει, λεφτά παίρνει, μια χαρά τα πάει με τους Αμερικανούς. Τα κεφάλαια τα ανοίγει το ένα μετά το άλλο. Τα ανοίγει, εμείς την χαϊδεύουμε ότι είναι χώρα προηγμένη και ευγενική και θα μας ανοίξει τις αγορές της και θα ανοίξει μεγάλη τουρκική αγορά στην τεράστια κυπριακή οικονομία που θα ξεχυθεί εκεί και θα κατακτήσει την Τουρκία. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Θοχάρος, ότι μπορεί να την κάνει να κάνει υποχωρήσεις και να λύσει το Κυπριακό? Τι είναι αυτό που θα την κάνει? Κοιτάξτε, πολλά θα μπορούσαν να είχαν γίνει μέχρι τώρα, τα οποία δεν έχουν γίνει και έχουν εξανεμίσει τα όπλα μας. Αλλά ακόμη και αυτή τη στιγμή, το μπλοκάρισμα της οποιασδήποτε ενταξιακής πορείας της Τουρκίας. Η Τουρκία επιθυμεί διακαώς να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όποιος πιστεύει το αντίθετο, όποιος νομίζει ότι. Ότι βολεύεται όπως είναι, είμαι. Εάν η Τουρκία καταλάβει ότι ούτε ειδική σχέση θα έχει, ούτε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερο, και η Κύπρος θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την διαδικασία, τότε είναι ενδεχόμενο να αλλάξει. Αν η Κύπρος υλοποιήσει αυτές τις συμφωνίες που κάθε τόσο εξαγγέλλονται, τριμερής Ελλάδας-Τουρκίας, Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου, τριμερής συμμαχίας Ισραήλ, ναι, αλλά όλες αυτές παραμένουν γράμμα κενών και έρχεται ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Αν και πάλι σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, γιατί δεν ήμουν εκεί ούτε με ενημέρωσε κανένας, και υποβάλλει ότι αυτή η λύση που πάτε να κάνετε ουσιαστικά θα σας ακυρώσει ως κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εμείς δεν προχωρούμε να συνάψουμε αυτή τη συμφωνία. Ξέρετε, θα μπορούσα ως άτομο να έχω τις όποιες χίλιες ενστάσεις για το Ισραήλ. Ποτέ δεν μπήκε αυτό το θέμα και να με παρεμποδίσει από το να δω την αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή της σύναψης μιας σωστής, ισομερούς, ισοβαρούς συμφωνίας με το Ισραήλ προς αμοιβαίων όφελος που θα κατοχύρωνε και την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή, απ' τη μια πιστεύω για τα μάτια του κόσμου και για εσωτερική κατανάλωση κάνουμε συμφωνίες με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και δεν ξέρω με την Πρακτικά Ελλάδα. Δεν έχει προχωρήσει. Πρακτικά δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Η Τουρκία το αντιλαμβάνεται αυτό, το ξέρει πολύ καλά και βλέπουμε ότι και το ίδιο το Ισραήλ είναι έτοιμο να σπάσει και να ξαναγυρίσει στις παλιές καλές σχέσεις του με την Τουρκία. Δηλαδή, θα αρχίσει και το Ισραήλ να πάβει να μας θεωρεί ως ένα σοβαρό κράτος, αν δεν έχει πάψει εδώ και πολύ καιρό. Λέω κάποια παραδείγματα. Αύριο θα γίνει αναθεώρηση της συνθήκης, γιατί αυτό θα απαιτήσει η Βρετανία, προκειμένου Κάμερον, προκειμένου να παραμείνει η Βρετανία, να πείσει τους Βρετανούς να παραμείνουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι να υποβάλουμε τις προτάσεις μας. Έχουμε βέτο. Μπορούμε να διεκδικήσουμε και να κερδίσουμε πολλά πράγματα από εκείνη την διαδικασία. Τώρα μπορεί να μιλάμε ώρες βέβαια, αλλά ξέρετε ότι ο τηλεοπτικός χρόνος τρέχει. Μιλάμε τόσο λίγο που... Ναι, να ευχηθώ καλό ταξίδι. Κάποιες εκδηλώσεις είναι στην Ελλάδα, συμμετέχετε σε κάποιες συζητήσεις για το Κυπριακό. Μάλιστα. Είστε παντού ευπρόσδεκτοι τελικά. Είστε... Ναι, είμαι δημοφιλής. Και αγαπητοί και δημοφιλείς. Είμαι δημοφιλής αυτά τα και προχθές είχαμε κουβέντα εδώ για τους γιατρούς χωρίς σύνορα και αμέσως βέβαια το μυαλό μας πήγε σε εσάς και δικαιωματικά νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή λοιπόν, φίλες και φίλοι.